Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε, παιδιά? Καλά, Θεέ, ρίγα, εσύ? Καλά κι εγώ. Πώς πάει? Καλά, ωραία. Μας αρέσει πολύ. Μας αρέσει. Δεν ξέρω αν σας αρέσει. Εμένα μου αρέσει πάντως η εικόνα στον πάγκο σήμερα με τα ζαρζαβατικά και τα λαχανικά. Δεν είναι χρώμα. Ωραία, και ωραία χρώματα. Όντως. Λοιπόν, πολύ φρέσκα προϊόντα που μπορούμε να βρούμε και να εμπλουτίσουν και τη διατροφή μας και το καλάθι της νοικοκυράς. Και επειδή είναι η ανησυχία όλων μας αυτό που μπαίνει στο πιάτο μας να είναι υγιεινό, να είναι θρεπτικό. Έχουμε ακούσει τόσα και τόσα για τρελές αγελάδες, για νόσους των μπουλερικών, για περίεργα πράγματα που τρελοί επιστήμονες κάνουν στα εργαστήρια και μετά μας τα δίνουν ως πατέντα να τα φάμε. Νομίζω και εμείς και η μέση Ελληνίδα νοικοκυρά έχει μια αγωνία το τι μπαίνει στο πιάτο της. Από που έρχονται τα υλικά που παίρνουμε. Ναι, δεν θες να ξέρεις. Εννοείται πως θέλω να ξέρω. Και αυτό διασφαλίζει και την ποιότητα των προϊόντων που καταναλώνεις και μαγειρεύεις. Εννοείται και παίζει και ρόλο. Θέλω να δω τον ενθουσιασμό στα μάτια σου και θέλω να μου το πεις. Και παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο και στη γεύση και στο αποτέλεσμα, στο το τελικό αποτέλεσμα του πιάτου μας και τέλος πάντων και στην υγεία μας. Είναι ότι καλύτερο να ξέρουμε από πού. Λοιπόν, οι καλοί καταναλωτές είναι οι ενημερωμένοι καταναλωτές. Εγώ και το μίξερ μας και ο Στέλιος από εδώ στο πλάι. Σήμερα φιλοξενούμε μία κυρία στην εκπομπή και θέλουμε να σου τη συστήσουμε. Μάλλον εσύ την ξέρεις. Εγώ την ξέρω. Είμαι σίγουρη ότι την ξέρεις. Είναι η Τίνα Μιλωνάκη, η οποία τώρα θα περάσει στην κουζίνα μας, διότι έχουμε προσκεκλημένη στο σπιτικό μας. Καλώς μας ήρθες. Η Τίνα μας έρχεται από τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και θα μαγειρέψουμε μαζί. Τίνα, θα μας μαγειρέψεις. Εγώ ευχαρίστω. Είσαι καλή μαγείρισα. Και για να πω πως κάτι καλή μαγείρισα εξάλλου, θα βάλω και την ποδίτσα μου. Όχι και εμάς, ερχόμαστε εδώ και κάνουμε. Λοιπόν, μόνο βιτρίνα. Η Τίνα είναι και κορίτσι καριέρας, αλλά είναι και μία γυναίκα που έχει στην ευθύνη της και ένα πιτσιρικά, αν δεν κάνω λάθος. Είσαι μια πιτσιρίκα. Α, μία πιτσιρίκα. Βέβαια, βέβαια. Όπως οι περισσότεροι, θέλουμε να ψωνίζουμε, όπως είπατε, για το σπίτι μας, για τα παιδιά μας, για την οικογένειά μας. Και όλοι έχουμε ένα άγχος για το τι τρώμε. Γιατί πολλά ακούμε και δεν έχουμε ιδέα στο τέλος τι γίνεται. Πάμε να αγοράσουμε και να το πάρω, να μην το πάρω, τι έχει πάνω του. Το βλέπεις και είναι φρέσκο, είναι λαχταριστό και λες εντάξει, μωρέ, είναι μια χαρά. Δεν ξέρεις τι background έχει όλο αυτό. Και αυτό το background, όλη αυτή η ιστορία από πού ήρθε, ποιος το καλλιέργησε, είναι μεγάλη υπόθεση και πάνω σε αυτό έχετε επενδύσει πάρα πολύ στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Και έχετε επενδύσει πάρα πολύ στους ντόπιους παραγωγούς εδώ, της Κρήτης, όχι μόνο του Ηρακλείου. Είσαστε σε όλη την Κρήτη και με όλη την Κρήτη συνεργάζεστε. Και τώρα πια τους έχετε κάνει και διαδικτυακούς συνεργάτες σας. Ακριβώς. Αυτό που έχουμε κάνει είναι μια πρωτοβουλία της εταιρείας Χαλκιαδάκη. Κάναμε ένα certificate το οποίο λέγεται e-cert και όταν πάω να αγοράσω, ας πούμε, εγώ τις ντοματούλες μου μέσα στο σακουλάκι έχουμε αυτές ακριβώς τις ετικέτες. Όταν θα πάμε να μας τα ζυγίσουν. Ναι, έρχεται η ετικέτα πάνω στο σακουλάκι και εδώ έχει ένα νούμερο, το lot number. Το κάθε ένα λοιπόν έχει το δικό του νούμερο και μετά μπαίνουμε μέσα στο ίντερνετ από το site της εταιρείας www.halkedakis.gr. Θα το δούμε και αυτό κανονικά, θα το κάνουμε live. Πρακτικά και ζωντανά. Ωραία. Να το δει ακριβώς. Και από αυτό το νούμερο μπορώ να δω ως καταναλώτρια η ντοματούλα που αγόρασα, από πού ήρθε, από ποιον παραγωγό, από ποιο καλλιεργητή και τη φωτογραφία, από το χωράφι, τα πάντα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι θα ξέρω πότε κόπηκε από το χωράφι. Οπότε ήρθε εμάς στις αποθήκες μας και από εμάς ήρθε στα καταστήματα για να φτάσει αυτή τη στιγμή να τη φάμε. Και θα πάμε και λίγο ακόμα πιο πίσω για να έρθει κάποιος και να βρίσκεται μέσα σε αυτό το e-cert. Πάει να πει ότι έχουν γίνει ελέγχοι τόσο πολύ στο έδαφος όπου φυτεύτηκε ο σπόρος. Γιατί μπορεί πριν, ας πούμε, γενιές, ο προπάπους για παράδειγμα, να είχε χρησιμοποιήσει κάποια φυτοφάρμακα, κάποια λιπάσματα που τώρα πλέον δεν κρίνονται ασφαλή, όμως αυτά έχουν ποτίσει. Και αν έρθει το φρουτάκι ή το λαχανικό και το πάμε εμείς για έλεγχο, τότε θα δούμε ότι έχει πάνω αυτές τις ουσίες. Οπότε λέμε στον καλλιεργητή, με συγχωρείτε, πάτε σε ένα άλλο κομμάτι γης, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε γιατί θέλουμε να ξέρουμε ότι είναι 100% ασφαλές και υγιές αυτό που θα φάμε. Το διασφαλίζετε για μας, για τους καταναλωτές, που ξέρουμε ότι είναι κριτικό προϊόν, το βλέπουμε γιατί αναγράφεται και είναι ουσιαστικά και πραγματικά ένα ασφαλές προϊόν να καταναλώσουμε και εμείς και τα παιδιά μας και η οικογένειά μας. Βέβαια, γιατί και εμείς όχι τρώμε. Πολλές φορές λέμε, βρε παιδί μου, ναι, είναι ωραίο προϊόν, το πήρα από τη Λαϊκή, το πήρα από το Μανάβικο στο σούπερ μάρκετ, το πήρα από τα βιολογικά και λες,
όντως είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα σωστά, μπορούμε να το τσεκάρουμε 100%. Σωστά. Και ο σπόρος, δηλαδή παίρνουμε αυτό που είπες από κάποιο άλλο χώρο για να μην ονοματίζουμε και τη βλέπουμε έτσι στρογγυλή ντοματούλα. Πάμε, δεν θα το έχει συναντήσει κάποιο. Τη κόβεις και μέσα είναι κοινή. Ναι. Φουσκωμένη. Εδώ υπάρχει και κάτι άλλο, ότι είναι κάποια λαχανικά κλπ. Όπου ξέρουμε ότι για να έχει κάποιο μεγάλη παραγωγή μπορεί να τα έχει φορτώσει με ορμόνες ή κάποια άλλα φάρμακα. Αυτό δεν ισχύει για τα προϊόντα που είναι στο ESET και που βρίσκονται στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιατί ο μανάβης μας κάτω που κάνει τις παραλαβές έχει την ημερομηνία που επιτρέπεται να έρθει το λαχανικό και να το παραλάβει. Αν έρθει νωρίτερα η ντομάτα, για παράδειγμα, που την έχουμε εδώ, πάει να πει ότι κάτι δεν πήγε καλά, γιατί δεν κάπως θα έχει προλάβει. Επισπεύστηκε η διαδικασία, ναι, και όχι προλάβει. Φυσικά. Ναι, δεν θα έχει προλάβει να οριμάνει και να έρθει στο στάδιο που δεν μπορούμε να την καταναλώσουμε. Οπότε έχουμε προσπαθήσει όσο γίνεται να έχουμε καλύψει από όλες τις πλευρές την ασφάλεια για το τι τρώμε. Λοιπόν, είναι σημαντικά πράγματα αυτά και οι νέες μαμάδες και οι μπαμπάδες είναι εξοικειωμένοι με τη νέα τεχνολογία. Με το πάτημα ενός smartphone ή ενός tablet μπορούν να ελέγξουν ακριβώς τι βάζουν στο πιάτο τους. Έχει πολύ ενδιαφέρον ακόμα και μέσα στο σούπερ μάρκετ να το κάνεις. Μπορείς να το τσεκάρεις επί τόπου. Πολύ πλάκα, ναι, πριν το αγοράσεις. Στις δοκιμές του. Θέμα, τι μαγειρεύουμε σήμερα με όλα αυτά τα καλούδια της κριτικής γης που θα τα τσεκάρουμε, θα τα τεστάρουμε ένα προς ένα. Αλλά κάνε μας έτσι ένα εισαγωγικό και θα σας δείξουμε και όσο ετοιμάζεις εσύ το φαγητό μας, στην πράξη πώς μπορείτε σαν καταναλωτές να λειτουργήσετε με όλα αυτά τα στοιχεία που μας έδωσε η Τίνα λίγο νωρίτερα. Στα γρήγορα θα κάνουμε μια παραδοσιακή πίτα, λέγεται λαδένια. Είναι κυκλαδίτικη πίτα, κύμολο, μήλο, φολέγανδρο. Τέλος πάντων, θυμίζει κάτι από πίτσα και φωκάτσια. Αλλά φωκάτσια. Είναι τελείως ελληνικό. Έχει ελληνικά κριτικά προϊόντα επάνω. Και θα το δούμε στην πορεία πώς θα το φτιάξουμε και πώς θα το φάμε μετά. Να πω εγώ, είναι ένα υπέροχο πιάτο. Θυμίζει Μεσόγειο και καλοκαίρι, διακοπές μετά τη θάλασσα που είσαι πεινασμένος. Αν σου σερβίρουν λαδένια, είναι όνειρο. Ο Θέμος όμως την πειράζει. Την κάνει λίγο πιο κριτικοπούλα. Ένα κυκλαδίτικο πιάτο που τον εμπνέουν τα φρέσκα λαχανικά που διάλεξες από τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και προσθέτεις κάνοντας πιο πλούσια τη συνταγή. Βάλαμε τις δικές μας πινελιές όπως πάντα και θα δούμε το αποτέλεσμα, είναι αρκετά καλό. Ωραία, πάμε μέχρι το σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, να δούμε τα υλικά μας. Γιατί εγώ βλέπω πολύ λαχανικό και λίγο αλευράκι. Ακριβώς. Τα λαχανικά μας είναι έξτρα, είναι μια σαλάτα τα οποία. Α, θα φάμε και σαλάτα. Ωραία. Σαλάτα. Τώρα που έχουμε καλεσμένη, θα κάνουμε πλούσιο γεύμα. Είπαμε, υγιεινή διατροφή. Λοιπόν, πάμε Χαλκιαδάκι, ψωνίζουμε και επιστρέφουμε. Και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ οικονομική αυτή η συνταγή. Τσάμπα. Δηλαδή, βλέποντας εδώ τα υλικά, ούτε τα 10 ευρώ που έχουμε σήμερα στην τσέπη θα καταναλώσουμε και θα μαγειρέψουμε και για μια μεγάλη οικογένεια. Τετραμελή. Πάμε Χαλκιαδάκι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, το πρώτο βήμα σου, Θέμο, γιατί θα ξεκινήσεις να κάνεις, αλλά έχουμε έρευνα να κάνουμε. Κυρία Τίνα μας, βεβαίως. Εγώ θα ξεκινήσω να κάνω το ζυμάρι για την πίτα μας. Τελικά είναι πάρα πολύ εύκολα. Είναι στο μισό κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Βάζω μέσα 300 γραμμάρια νερό, ένα φακελάκι μαγιά και λίγο αλάτι. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ καλό μίξερ. Αν δεν είχα, θα το κάνω στο χέρι, αλλά εφόσον το έχω. Θα το χρησιμοποιήσεις. Θα το χρησιμοποιήσουμε. Θέμα, το νερό σου έχει θερμοκρασία βρύσης, δωματίου. Δωματίου, ναι. Λοιπόν, όσο εσείς ανακατεύετε και ετοιμάζεστε, θα κάνουμε και εμείς την έρευνά μας από εδώ με την Τίνα. Έχω μπει ήδη στο site www.halkiadakis.gr. Εκτός από την έρευνα που θα μπορέσουμε να κάνουμε με βάση το e-shirt για τα προϊόντα μας, για την προέλευσή τους, μπορείτε να δείτε και τις προσφορές που τρέχουν αυτό το διάστημα και όλες τις άλλες δραστηριότητες στον σούπερ μάρκετ. Γιατί είπαμε, οι καλοί καταναλωτές είναι οι ενημερωμένοι καταναλωτές.
Εγώ για παράδειγμα θα πάρω το συγκεκριμένο προϊόν, κρεμμύδια βλέπω πήρε ο Θέμος, και θα πληκτρολογήσω το lot number. Ακριβώς, είναι στη δεύτερη σειρά, είναι 72, ναι. 251. Ναι. 251. Για να δούμε τι θα είναι δούμε. Πολύ απλό, γιατί βλέπεις υπάρχει κατευθείαν μπροστά σου ένα μικρό πεδίο, πας λίγο πιο κάτω και εδώ βλέπουμε την εικόνα από πού ήρθε. Είναι ο παραγωγός μας, είναι ο κύριος Θανάσης Καβριδάκης. Τα χαιρετίσματά μας θα σου στείλουμε. Από πού είναι και ο Θανάσης? Ο κύριος Θανάσης Καβριδάκης, δύο λεπτά, θα τα διαβάσουμε όλα. Εδώ λοιπόν παρακάτω φαίνεται πότε έγινε η παραλαβή των προϊόντων. Mm-hmm. Οπότε κάποιος επίσης μπορεί να ενημερωθεί πότε έγινε, ότι έγινε ο ποιοτικός έλεγχος. Να πούμε ότι όλα βρίσκονται στο πρωτόκολλο ασφαλή τρόφιμα. Όλα τα βλέπουμε εδώ. Παρακάτω υπάρχει και μία πρόταση για το τι και τι μας προσφέρουν τα κρεμμύδια. Να ενημερωνόμαστε και όλα. Υπάρχει και μία ωραία συνταγή εδώ. Οπότε μπαίνοντας μέσα, όποιος έχει αγοράσει το προϊόν μπορεί να μάθει τόσο για το προϊόν. Αυτό καθ' αυτό, αλλά και γενικότερα μερικά πράγματα. Ακριβώς. Και σε ποια περιοχή καλλιεργείται, αλλά και ποιος είναι ο επιβλέπων γεωπόνος, ποιος είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη ακριβώς, παραγωγή. Ακριβώς. Βλέπετε και όλα τα δαχτυλικά αποτυπώματα της παρουσιάστριας πάνω στο τάμπλετ. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Και κατά τη στοιχεία, αυτό θα μπορούσαμε να το επαναλάβουμε σε κάθε ένα από τους κωδικούς. Να κάνουμε κι άλλο ένα. Για παράδειγμα, αυτό τι έχουμε εδώ. Εδώ, ας πούμε, είναι ο κωδικός 72521. 72521. Τι ψωνίσαμε. Βλέπεις ότι είναι πολύ απλές κινήσεις. Απλά ένα νούμερο, το βάζουμε σε ένα πεδίο και κατευθείαν έχουμε όλη την πληροφορία που θέλουμε μπροστά και μας. Και μόλις μου το φορτώσει, τσακ 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 τσακ. Α, εδώ έχουμε γυναίκα παραγωγό, έτσι. Την κυρία Καλλιόπη Πλουμάκη, η οποία είναι από το Θρεψανό. Τα φιλιά μας και στην Καλλιόπη και στο Θρεψανό. Ακριβώς. Βλέπουμε ακριβώς και πότε πήγε στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης το συγκεκριμένο προϊόν. Και όλα τα υπόλοιπα, όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που πρέπει να έχει το προϊόν και τις οποίες τις πληρεί για να μπορέσει να βρίσκεται μέσα στο κατάστημα Χαλκιαδάκης. Ακριβώς, τόσο προμηθευτής όσο και το προϊόν. Να πούμε επίσης ότι γίνονται πάρα πολύ συχνά οι ελέγχοι. Δεν είναι ότι έγινε μία φορά και είπαμε εντάξει, πληρεί τις προϋποθέσεις και το αφήνουμε. Όχι, συνεχώς γίνονται ελέγχοι. Στέλνουμε τα δείγματα, τα προϊόντα, ούτως ώστε να παίρνουμε από εγκεκριμένα εργαστήρια ποιοτικούς ελέγχους ότι όλα είναι ασφαλή και έτσι όπως πρέπει. Αυτό σας έφερε και με μια πρωτιά και μια διάκριση. Σας βράβευσαν για αυτή την καινοτομία. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί είναι κάτι που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά δεν υπάρχει. Και γνωρίζοντας το τι συμβαίνει με τα τρόφιμα, μπορούμε να καταλάβουμε για ποιους λόγους μπορεί να μην υπάρχει. Τι να σκεφτείτε. Βραβεύτηκε με το βραβείο διασφάλισης ποιότητας και για την καινοτομία αυτή που έγινε. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για εμάς που έχει να κάνει με το τι τρώει ο κόσμος, μας είναι πολύ σημαντικό που πήραμε αυτή την διάκριση. Κάποιος θα σκεφτεί ότι μα μήπως είναι ρίσκο να μπορεί ο καταναλωτής ανά πάσα ώρα και στιγμή να ελέγχει όλα αυτά, αλλά για εσάς είναι ο τρόπος να αποδείξετε ότι διασφαλίζετε την όλη διαδικασία και ότι τα προϊόντα που φτάνουν στο σπίτι μας, στο σπίτι σας, είναι απολύτως ελεγμένα. Ναι. Ωραία, νομίζω το ζυμάρι έχει ετοιμαστεί. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Με την κουβέντα πώς περνάει η ώρα. Ναι. Εισβάλαμε όλα τα δικά μας μέσα στον κάδο του μίξερ. Και 2-3 λεπτά να κάνουμε ένα ρεκόρ. Πάμε προς το ζυμάρι μας. Όλα τα λεπτά να ομογενοποιηθούν. Πώς θα κατεβαίνει, τι να πατήσω. Εδώ ακριβώς. Λοιπόν, αν μπορούμε να δείξουμε κοντά το ζυμάρι, να δούμε πάνω κάτω πώς είναι η υφή του, να καταλάβει ο κόσμος. Είναι ελαστικό, έτσι. Είναι ελαστικό, είναι αρκετά μαλακό, βλέπετε. Κάνε δηλαδή, τα λοιπόν, εγώ θα το βάλω τώρα στην μπασίνα, στο λεγανάκι μέσα. Θα το σκεπάσω με μια μεμβράνη και θα το βάλω στο ψυγείο. Είναι καλό τα ζυμάρια μου, ένα-δύο ώρες να μένουν στο ψυγείο να ξεκουράζονται. Δεν χρειάζεται κάπου ψηλά θερμοκρασία να τα βιάζουμε όταν ανεβάζω γρήγορα. Στο ψυγείο, λοιπόν. Στο ψυγείο. Δεν περιμένουμε να μας φουσκώσει. Αριανίνα, θα μας φουσκώσει. Τι αντίρρηση που γίνεται στο ψυγείο μέσα. Στο ψυγείο, κυρία. Και ποια είναι η διαφορά, γιατί κάποια ζυμάρια τα βάζουμε κάπου που έχει ζέστη και τα αφήνουμε να ξεκουραστούν. Το κάνουμε όλοι αυτό, αλλά είναι λάθος, δεν είναι πολύ σωστό. Γιατί όταν τα βιάζουμε τα πράγματα, δηλαδή είναι σαν να ξεκαπαγώνουμε τα ψάρια με ζεστό νερό. Αυτό ακριβώς, δεν υπάρχει λόγο. Το ζυμάρι θέλει χρόνο. Εντάξει, κάθε φορά δεν προλαβαίνουμε, αλλά τέλος πάντων. Και τώρα πώς θα συνεχίσουμε. Αυτή η λαμαρίνα είναι αντικολλητική. Δεν διακινδυνεύσω όμως. Έχω φέρει λαδόκολλα για κάποιο ραγκό. Γιατί αν μου κολλήσει, μπορώ να πετάξω όλη την πιτούλα. Εδώ. Και θα τη βάλω επάνω. Είναι σαν λίγο σαν πίτσα στην εμφάνιση, θα μας είναι. Θα είναι όλο το ζυμάρι από κάτω και όλα τα υλικά από μπράβο, πάνω. Σαν πίτσα. Είναι λίγο ψωμένο βασικά. Δεν μας πειράζει, θα το φάμε.
Βάζω λίγο αλεύρι. Επειδή σου κολλάει το ζυμάρι. Ναι, για να με βοηθήσει πιο πολύ. Για να... Φράτο το έκανε, μπράβο. Ορίστε. Έγινε πολύ αφράτο το ζυμάρι. Έγινε καλό το ζυμαράκι μας. Και με τα χέρια μου δεν χρειάζεται καν πλάστη. Το πατάω και το ανοίγω. Δηλαδή μου αρέσει να είναι κανόνιστο. Δεν... Εγώ πρέπει να σου πω να σου ρωτήσω κάτι. Στο φαγητό μετά, στο δοκιμή. Ωραία. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, θέλετε να το κάνετε παχύ-παχύ, αφήστε το έτσι. Θέλετε να το κάνετε πιο λεπτό, κάντε ό,τι νομίζετε. Λοιπόν, τώρα τα τελικά μου είναι πάρα πολύ απλά. Σε ένα λεκανάκι, θα βάλω μέσα ένα ελαιόλαδο. Θα βάλω μέσα τις ελιές. Έχω πάρει δύο χρώματα ελιές, και μαύρη και πράσινη. Τις έχεις ψιλοκόψει χωρίς κουκούτσια. Βασικά τις αγοράσαμε από τον Χαλκιαδάκη και είναι σε βαζάκι έτοιμες. Έτοιμες, ναι. Όταν τις βρίσκω έτσι με βολεύουν πάρα πολύ. Γλιτώνω το. Όλο τον μπελά. Φρέσκια ντομάτα που ξέρουμε ποιος είναι ο παραγωγός και σε τι χωρά τη φύτρωσε. Κύριε Θανάση, ποιος ήταν εδώ. Όχι, Καλλιόπη, είναι από Θρεψανά. Καλλιόπη ήταν εδώ. Τη κυρία Καλλιόπη στι ντοματούλε. Τα κρεμμυδάκια. Δεν την βλέπει, είναι ζουμερή. Τα κρεμμυδάκια του Θανάση. Τα κρεμμυδάκια του κύριε Θανάση. Φοβερό. Όχι, κύριε Θανάση, νεότατο είναι ο Θανάση, είναι νέο παραγωγό. Είναι πιο ψαγμένη η παραγωγή. Φέτα. Ναι. Είναι φαντάζομαι και πιο ανοιχτή σε όλε αυτέ τι διαδικασίε. Είναι και αυτό είναι το. Βλέπεις ότι είναι πιστή στην παράδοση και σε ό,τι χρειάζεται, αλλά θέλουν να το πάνε και ένα βήμα παραπέρα. Και είναι οπότε έτοιμοι να ακούσουν. Θέλουν. Και μάλιστα είναι και πολλοί που είναι σπουδαγμένοι. Λιοπόνοι, έχουν ψάξει όλες τις νέες μεθόδους. Μισό λεπτό, περίμενε. Ένα πλάνο θέλουμε το ζυμάρι, παιδιά, γιατί η πίτα που φτιάχνει ο Θέμος λέγεται λαδένια. Ωραία. Γιατί τη λένε λαδένια. Γιατί και πώς να την ελέγανε, γιατί τη ριντάω. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να δικαιολογήσει το όνομά τη. Γιατί έχει πάρα πολύ λαδάκι. Πιτουλά. Λοιπόν, και όσο βάζει λάδι ο Ρήγας για να την κάνει πολύ λαδένια τη λαδένια, εμείς θα δούμε διαφημίσεις. Εσύ κάνε. Και επιστρέφοντας, θα απλώσουμε τα υλικά μας, θα τα ψήσουμε μερικά δευτερόλεπτα και στα υπόλοιπα δευτερόλεπτα θα πάμε. Επιστρέφεις λίγο. Καλό μεσημέρι. Εδώ και φτιάχνουμε ωραία λαδένια. Λοιπόν, εγώ θα επιστρέψω λίγο να τελειώσουμε, γιατί. Θέλω να τη δοκιμάσουμε κιόλας, δεν θα με την πετάξετε πάλι, άντε γεια σας. Μας εδώ σπάει δεύτερο μέρος, τι σε ξεπετάμε. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Τινά Μιλωνάκη από το σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Κάνε εσύ, υπεύθυνη μάρκετινγκ. Μιλάμε, εσύ βάζεις. Και μας εξηγεί ότι πώς μπορούμε εμείς οι καταναλωτές να ελέγξουμε τα φρέσκα, τα νοπά λαχανικά που μπορούμε να αγοράσουμε από τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Ποιος είναι ο παραγωγός, σε τι χωράφι φύεται η ντοματούλα, το αγκουράκι, το λαχανικό. Και στην πράξη ο Θέμος μας κάνει μια παραδοσιακή πίτα, διάσημη στα νησιά των Κυκλάδων, την οποία έχει λίγο παραλλάξει και την κάνει πιο κριτικοπούλα. Λαδένια λοιπόν. Λοιπόν, φανταστείτε ότι κάνουν μια χωριάτικη σαλάτα πάνω κάτω και τη βάζουν πάνω σε μια πίτα. Αυτό είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Τέλος. Στηρίζω ρε βέβαια, τις να φορνήσουμε. Έλα να σου πω λοιπόν. Τώρα, αυτό που έκανες σήμερα νομίζω ότι είναι από τα πιο απλά που έχεις κάνει στη ζωή σου ποτέ. Από τα πιο απλά, αλλά είναι και... Παιδιά, θα αρέσει στα πιτσιρίκια γιατί μοιάζει με πίτσα. Μόνο στα πιτσιρίκια. Σε όλο το καλό το κόσμο. Ωραία. Είναι και νόστιμο και καλό για την οικοκυρά, γιατί χρειάζεται να ανακοπιάσει αρκετά. Τώρα η θερμοκρασία που την ψήνουμε είναι γύρω στους 170 βαθμούς, 35 με 40 λεπτά. Α, είναι φράτο. Είναι φράτο ζυμάρι. Και θα είναι σίγουρα τραγανό. Δεν μου λες καμιά σαλάτα θα μας κόψεις ή θα φάμε μόνο πίτσα. Ξέρω σφύρι. Ωραία. Θέλεις να κάνουμε σαλατούλα. Να κάνουμε για μια πρασινάδα. Δεν δίνεις τα κορίτσια να κόψουν. Ορίστε. Του Χριστού, του σπιτιού, της Παναγίας. Θέλει λίγο πίεση. Τι να πρόσεχε, μην καείς. Έλα, κράτα με το πανάκι αυτό. Σίδερ, βέν. Ορίστε, να φύγω από τα πόδια σου. Κάνουμε μια ροδέλα να φάω. Έχουμε ροδέλα για πίτσα. Δεν έχουμε. Όταν θα πας, είναι και ωραία δεν τα ειδικά εργαλεία στην κουζίνα, ρε παιδί μου, δεν είναι. Σου κάνουν τη ζωή σου εύκολη. Παιδιά, μυρίζει τέλεια. Στις Κυκλάδες κάνουν αυτό το ζυμαράκι, βάζουν λάδι, θέλει λίγο πίεση, λίγο κρεμμύδι και ντομάτα και τίποτα άλλο. Θα πας στις Κυκλάδες να φας. Εμείς εδώ στην Κρήτη βάζουμε πάρα πολλά υλικά, γιατί τα έχουμε και είναι και πολύ ωραία και γευστικά. Και είναι και τέλειο το αποτέλεσμα είναι. Εσύ τι κάνεις από εκεί, τα μαχίζεις ένα... Εγώ παιδιά τα μαχίζω ό,τι έχω εδώ πέρα, τα μαχίζω τα γκουράκια τα ωραία, τα βάλω μέσα ρόκα, τα βάλω μέσα καρδιές από μαρουλάκι. Ρόκα άκουσα, για να δω από πού είναι η ρόκα που θα μας σερβίρει σήμερα. Ρόκα, 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 ρόκα.
Και ξέρεις, ειδικά στις πρασινάδες είναι ακόμα πιο ευαίσθητη κατάσταση. Γιατί σκέψου ότι το φύλλο απορροφάει τα πάντα επάνω. Δεν είναι, ας πούμε, κάτι που θα το ξεφλουδίσεις, θα βγάλεις τη φλούδα. Οπότε η πρασινάδα είναι ακόμα πιο σημαντικό. Αυτά τα αγκούρια, μαρούλια, ρόκες. Βέβαια, το ότι έχει πέσει πάνω τους από τα πάντα, από τα λιπάσματα μέχρι τα αυτοφάρμακα μέχρι οτιδήποτε. Ο κύριος Μανώλης μας έχει στείλει τη ρόκα, μας έχει στείλει. Συνεργάζεται με το σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Είναι ο κύριος Μανώλης Στενάκης, ο οποίος είναι επίσης νεότατος και είναι από το Φόδελε. Και είναι πάλι νέος παραγωγός. Χαίρομαι που τα νέα παιδιά στρέφουν έτσι το ενδιαφέρον τους στην πατρική περιουσία, κάνουν εναλλακτικές καλλιέργειες. Και το πάνε και ένα βήμα πιο μπροστά. Ναι. Μπορώ να βοηθήσω. Θα είναι το ωραίο. Χρειάζεται. Είναι πολύ τρυφερά ψημένη, δεν κόβεται, παιδιά. Τρυφερά ψημένη. Αυτό είναι το σύστημα. Βασικά καίει το ταξίπαρκο. Βασικά πρέπει να βάλεις το χέρι μέσα και είναι λίγο δολοφονικό αυτό. Μπράβο ρε Θεμωρίδα. Βασικά το είχατε ετοιμάσει εσείς. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το φέρνω κοντά. Έχω κάνει μια ωραία σαλατούλα. Ό,τι λαχανικά είχαμε στο καλαθάκι μας. Έβαλα λίγο δυο μου. Λέγε φρέσκια ρίγανη. Και είναι έτοιμο. Εσύ μη μου ετοιμάσαι να μου κόψεις κομμάτια να τρως, γιατί έχουμε καλεσμένους. Εντάξει, οι καλεσμένοι έχουν κατανόηση. Μια μπουκιά να μην προσταΐσω. Να μην το δοκιμάσω αυτό που έκανε. Θες να δοκιμάσεις. Όχι, θες. Θα πρέπει να τις δώσουμε να τη φιλέψουμε. Πώς κάνουν οι καλές νοικοκυρές, οι φιλενάδες που δίνουν στο τάπερ και παίρνει φιλενάδα και πάει στο σπίτι. Αυτό θα το αναλάβει ο Θέμος. Ρε Θέμο, θέλω να φάω και δεν κόβεται. Έλα, ρε, να το δώσω εγώ. Μα εγώ θέλω να φάω με ντομάτα. Με ντομάτα. Ωραία, πάρε για ντομάτα. Θέλεις να φάω όλο αυτό το κομμάτι. Πάμε πάνω. Να. Είσαι τρελή που θα φάω. Μέχρι να ανοιχτώ θα τρώω αν φάω όλο αυτό το κομμάτι. Θέλεις να δοκιμάσεις. Άστανε να καεί να γελάσουμε. Δεν καίγομαι. Παιδιά, τέλειο. Ζευγός στην καλή διαφήμιση. Αυτό είναι φιλοξενία. Λοιπόν, ορίστε την αγάπη. Να σου κόψω. Όχι, αγάπη μου, δεν θέλεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί να καίει λίγο, οπότε θέλω λίγο προσοχή στο δόντι. Θα θέλω κι εγώ πώς. Τι να κρυμόμαστε από τα χείλη σου. Εννοείται ότι θα πει εξαιρετικό. Μπελίσιμο. Και από τα δικά σου χείλη. Κρυμόμαστε εδώ και πάρα πολύ ώρα που τρως. Δεν είναι κακό. Πες. Όχι απλά δεν είναι κακό, τηγανόστιμο. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο. Άλλα τα χείλη. Γιατί αυτά είναι και τραγανό και αφράτο. Και ζουμερά από πάνω, όλα τα λαχανικά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όσοι δεν προλάβατε τη συνταγή, μη μου αγχώνεστε στο YouTube. Καλό μεσημέρι TV Show και θα δείτε και τη διαδικασία και τα υλικά μας. Αλλά και αν θέλετε να τσεκάρετε τα λαχανικά που αγοράζετε στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, ακριβώς τη διαδικασία ακολουθείτε με το e-shirt. Τίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας ξανάρθεις. Να μαγειρέψουμε, να σε τρατάρουμε το κάτι της μας. Θέμο. Σε ευχαριστούμε και Θέμο. Θέμο, μαγειρεύει, Θέμο τρώει. Και αυτά τα λέμε είναι. Παρασκευή. Πρωτοθώς. Παρασκευή με το καλό, βεβαίως.